Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η δεύτερη μερίδα που πραγματοποιείται σε διάστημα 5,5 χρόνων και αυτό γιατί θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε να ευαισθητοποιήσουμε, να εξοπλίσουμε συνδικαλιστές από τους Δήμους για την οξύτητα των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που φτάνουν σε αποδεκανοτισμό της εργατικής τάξης και με τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα τις περισσότερες φορές που είναι θανατηφόρα. Για το σκοπό αυτό έχουμε καλέσει και ανταποκρίθηκαν τον Χρήστο Παπάζογλου, ειδικό γιατρό εργασίας, μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την Εύη Γεωργιάδου, διδάκτορ μηχανικό ασφαλείας, μέλος αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, τον Βασίλη Όψιμο, επιθεωρητή εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια και τον νομικό Βασίλη Διονυσόπουλο, απόφυτο εργατικό δικαίου. Ενώ την ημερίδα θα συντονίσει ο Βασίλης Πετρόπουλος, στέλεχος του Συνδικάτου και Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ. Επίσης, έχουμε καλέσει και δύο συναδέλφους από την Τουρκία, εκπροσώπους του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Κατασκευές της Κωνσταντινούπολης, όπου εργάστηκαν στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στην Κωνσταντινούπολη και με βάση τα επίσημα στοιχεία, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από τα εργατικά ατυχήματα θα είναι τους 30. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως μας διαβεβαίωσαν και οι ίδιοι. Εκεί οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση όπου χτυπήθηκε άγρια από την τουρκική αστυνομία. Και σήμερα η τουρκική κυβέρνηση τους σέρνει στα δικαστήρια, 400 από αυτούς σέρνει στα δικαστήρια για τη συνδικαλιστική τους δράση. Επίσης, σε πολλούς από αυτούς, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε στην κατάσχεση των διαβατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να έρθουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα από τη μεταφορά της ζωντανής εμπειρίας των συνδικάτων, πιστεύουμε πως θα αναδειχθεί η ανάγκη να δράσουμε συντονισμένα και αποφασιστικά, βάζοντας φρένο στα εργατικά εγκλήματα. Παράλληλα, επιδιώκουμε, ανοίγοντας τα ζητήματα αυτά και ξεσκεπάζοντας τους ενόχους, ξεπερνώντας όσους τα θεωρούν ταμπού ή προσπαθούν να τα κουκουλώσουν. Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η ζωή και η υγεία των εργαζομένων αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής. Η προάσπιση της ζωής, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς σημαίνει αποκλειστική υποχρέωση εργοδότη, δημοτική αρχή και κράτους να παίρνει όλα τα απαραίτητα θεσμικά, οργανωτικά και πρακτικά μέτρα. Σήμερα, ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμο εξάρτημα, εργαλείο στην παραγωγική διαδικασία. Η ζωή του μπαίνει σε αντιπαράθεση με το οικονομικό κόστος των μέτρων. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, δηλαδή, είναι αντικίνητρο από τη σκοπιά της ανταγωνιστικότητας. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους, δημιουργώντας επιτροπές υγείας και ασφάλειας, όπου μαζί με τα συνδικάτα θα αποτελέσουν ζωντανά κύτταρα και θα παλέψουν ώστε οι επιτροπές αυτές να πάρουν αποφασιστικό ρόλο και όχι διακοσμητικό. Αυτή η ημερίδα θα πρέπει να φτάσει παντού, να αποτελέσει οδηγό για όλα τα σωματεία και τις επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν. Για το σκοπό αυτό, τα υλικά της ημερίδας και θα καταγραφούν, αλλά και θα τυπωθούν σε βιβλίο το επόμενο διάστημα, αλλά και θα υπάρξει και βίντεο με σκοπό όσα σωματεία επιθυμούν να προχωρήσουν σε προβολή.